Κύριε Πρόεδρε, θα μου δώσετε όμως λίγο. Ναι, τώρα για την ΕΙΑΔ είναι ένα μεγάλο ζήτημα και κοίταται πολύ έντονα στα διέρεια. Έχει ετοιμάσει η ΕΙΑΔ μετά από παράκληση ένα έντυπο, εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Θα έρθουν οι αρμόδιοι και επάνω για να συζητήσουμε με τους κατοίκους αναλυτικά όλα τα πράγματα για τους ίδιους. Έχει ετοιμάσει ένα έντυπο το οποίο απαντάει σε όλα τα ζητήματα και διευκρινίζει πάρα πολλά πράγματα. Βασικά, να πούμε ότι η επιχείρηση είναι μη κερδοσκοπική. Αυτό το ξέρετε, φαντάζομαι, έτσι είναι το χαρακτήρα της, είναι μη κερδοσκοπική. Παρέχει υπηρεσίες. Ανταποδοτικές υπηρεσίες. Αυτό τι σημαίνει, παίρνω λεφτά και σου τα επενδύω. Εντάξει, γίνεται έργο. Ανεβαίνει η ποιότητα, η καλύτερη ποιότητα του νερού ή το έργο της αποχέτευσης ή πληρώνω το βιολογικό. Βιολογικό στα ρυζώματα, από ό,τι μου έλεγε ο Δημήτρης ο Δάσκαλος παλιότερα, στοιχίζει 12.000 το μήνα. Έτσι, η υπουργία. Ότι έτσι μου έλεγε η πρόεδρε και έτσι μεταφέρω. Πόσο? Το χρόνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επίσης είναι γνωστό ότι παλαιότερα στους Δήμους, ό,τι θα απαντήσω σε όλα, πρέπει να ζητώ συγγνώμη. Στους Δήμους τους μικρότερους δεν υπήρχαν ελέγχοι και μόνο στο Δήμο Αποστόλου Παύλου, όπως είναι γνωστό. Εκεί λοιπόν ποιος διαχειρίζονταν τα θέματα αυτά, ο Δήμος. Ο Δήμος όμως επιχορηγείται, η ΔΕΙΑ. Δεν επιχορηγείται, καμία ΔΕΙΑ. Είναι, είπαμε, ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ στα θέματα που τίθενται και λέει εδώ στο έντυπο, επιτρέψτε μου λίγο, δύο πραγματάκια μόνο σχετικά με τη Μακεδονίδα. Από τον Ιούλιο του 2011, λέει η διοίκηση της ΔΕΙΑ, λόγω του Καλλιπράτη, τα δημοτικά διαμερίσματα μεταξύ των οποίων και αυτά του Δήμου Μακεδονίδος, για 1,5 περίπου έτος, στα πέντε μερισμένα για 1,5 έτος, κατέγραφαν, γιατί δεν είχαν καμία λίστα από την ιστάμενη κατάσταση, κατέγραφαν λοιπόν όλα τα προβλήματα, όλες τις ανάγκες, ώστε να γίνουν επεμβάσεις κατευθύνοντος χαρακτήρα. Και εσείς πιθανολογώ ότι είσαστε μάρτυρες πραγμάτων που έγιναν. Στο έγιναν για τη Μακεδονίδα γενικότερα, παρεμβάσεις στους φλωριωτές νερού, τοποθετήθηκαν συστήματα τηλεελέγχου ή εγχειρισμού, με τα οποία παρακολουθούν τη στάση των δεξαμενών και άλλα χαρακτηριστικά των δικτύων και του νερού, 24 ώρες το 24ωρο, τα ξέρετε αυτά. Οι δεξαμενές πλέον, και θυμάστε την κατάσταση της δεξαμενής, κύριε Οικονόμου, θυμάστε την κατάσταση της δεξαμενής. Οι δεξαμενές καθαρίζονται πλέον με πρόγραμμα τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και ήδη οι αναλύσεις νερού γίνονται σε όλα τα χωριά 6 φορές τον χρόνο για τον εντοπισμό μικροβίων κλπ. Και δεξαμενές πηγές φλωριωτές από όλες τις εγκαταστάσεις κάνουν ανά 15 μέρες. Αυτό είναι παροχή υπηρεσιών ανταποδοτική. Το αποφρακτικό δικείο διαχειρίζεται πολύ συχνά στα χωριά. Στη Σφυγιά ευθύνθηκε και έγινε την κατάσταση τμήματος του δικτύου αποχέτευσης, το οποίο ήταν σε μικρό βάθος με αποτέλεσμα να σπάνε σωλήνες. Τι να απολύσει, κυρία Χαρούλα. Να τα σώπατε τώρα, να σου πω και γι' αυτό. Και παρόμοιες παρεμβάσεις έγιναν και για τα άλλα. Και εδώ τώρα στο σημείο, για να μην πολυλογώ, υπάρχουν διαμαρτυρίες, γιατί κλείθηκαν για πρώτη φορά οι κάτοικοι να πληρώσουν αποχέτευση. Σίγουρα έγιναν, λέει η ΤΕΙΑ, κάποια λάθη τα οποία η υπηρεσία μας τα διορθώνει κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα, αν μία οικία δεν είναι συνδεδεμένη με την αποχέτευση και διαθέτει λοιπόν τη Βόδρο, τότε μία βεβαίως του Προέδρου της τοπικής κοινότητας ότι υπάρχει Βόδρος ή σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποδιαπιστώσει πρόεδρο μία αυτοψία υπαλλήλου. Αρκεί για να διαγραφεί το ποσό που αφορά την κρέωση του κέντρου. Το γεγονός ότι κάποια σπίτια δεν καλούνται να πληρώσουν αποχέτευση, ενώ είναι συνδεδεμένα, το εξετάζεται η άφηση μόλις το διαπιστώσει και μέσα στην Ελλάδα. Εδώ μας λέει
ακόμα παραπάνω και κουράζω το σώμα, ότι εδώ με συνεργασία, σε συνεργασία με εσάς θα αποκολλήσω τα πράγματα. Αυτά θα το δουν, θα το δουν πάλι και το κύριε Κιμάκη και θα τα συζητήσετε και φεύγω από αυτό. Και κύριε Κούτρα, ευχαριστώ που θέσατε αυτό το θέμα. Ήδη αυτές τις μέρες, δυστυχώς και η παραμονή μου στο νοσοκομείο, η οποία συνεχίζεται πολύ τακτική η επίσκεψη, με έκανε να δω η δύο σώμα σε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν έκανα επαφές με την ΔΥΠΕ, με τον κύριο Νάνο. Συζητήσαμε και το θέμα της επέκτασης και το γυναικολογικό, το οποίο δεν λειτουργεί, αυτό είναι ντροπή στο νομό ημαθίας να μην λειτουργεί κανένα γυναικολογικό τμήμα σε κρατικό νοσοκομείο. Είναι ντροπή με όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μου είπε λοιπόν ο κύριος Νάνος ότι χρειάζεται πολιτική βοήθεια για να προχωρήσει η επέκταση. Θα πράξει τα περιπτώσεις να και με τη διαχειριστική αρχή και η διαχειριστική αρχή της Κεντρικής Μακεδονίας επίσης με διαβεβαίωσε ότι πράγματι είναι θέμα πολιτικής βοήθειας. Έτσι λοιπόν αύριο που συνεδριάζει η ΚΕΠ θα πάω στο Υπουργείο Υγείας, θα συναντήσω τον Υπουργό Υγείας και για το γυναικολογικό και για το αιμοδυναμικό και βασικά για την επέκταση. Βασικά για την επέκταση. Και καλό πραγματικά όλους τους ανθρώπους, τους βουλευτές, όσους είναι σε κάποιο πόστο, τον αντιπεριφερειάρχη, να ενδιαφερθούν για αυτό το θέμα. Δεν φτάνει μόνο η δική του φωνή. Και το βλέπετε, εμείς είμαστε ένα λαχοδήμαρχος, μια λαχοδήμαρχος, αρχή στη γωνία. Δεν φτάνει μόνο η δική μας φωνή. Παρακαλώ πολύ να ενωθούν όλες οι φωνές για τα θέματα υγείας. Μας αφορούν όλους. Δεν μας αφορούν σήμερα, θα μας αφορούν αύριο. Λοιπόν, και μία τελευταία δήλωση, κύριε Πρόεδρε, για να κλείσω. Η συμπολιτεία είναι ένα πολύ μεγάλο καράβι, γερόσκαρι. Άλλη μπατάει με για αυτό το δύσκολο πραγματικά ταξίδι, πολύ ανοίξωρες συνθήκες και άλλοι αράζουν στη στεριά. Όποιος αντέχει. Τα όρια των ανθρώπων είναι συγκεκριμένα. Όποιος αντέχει λοιπόν στα δύσκολα, είμαστε εδώ. Μπορεί να βατάει. Όποιος δεν αντέχει, στη στεριά. Ο Καραμαλίδης αντέχει και σε πιο δύσκολα. Μια δήλωση, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, δεν μου απαντήσατε για την απολύτωση του σχεδίου. Έχει σταματήσει το έργο, τι γίνεται. Έχασε την προσωπική και την ελληνική Δευτέρα, αποφάσισε το Συμβούλιο Τεχνικών Έργων σύμφωνα με την έκπτωση και πάει να γίνει απόφαση πλέον να οριστικοποιηθεί η έκπτωση. Τα ασφαλιστικά που έκανε για να σταματήσει την διαδικασία τα έχασε ο μεταφέρονται τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και από ό,τι πληροφορείτε δεν συνεδριάζουν. Δεν έχουν απορία, γι' αυτό μεταφέρονται εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να σας απαντήσω. Πρέπει να σας απαντήσω. Ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου. 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 Ο ρόλος του Δημ